Αντίνα, ημέρα 11η. Χθες κάναμε live στο Salon Your Tips. Σας έδειξα τα μαλλιά μου. Σας είπα ότι και εγώ δεν πρόλαβα να κουρευτώ. Και με προκαλέσατε να κουρευτώ ζωντανά. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Να κουρευτώ δηλαδή, να κάνω ένα βίντεο που θα δείξω το κούρεμά μου. Όσοι είστε στην ίδια απελπισμένη κατάσταση με μένα, σαν άντρες, γνωρίζετε ότι αυτό εδώ δεν παλεύετε με τίποτα. Ειδικά αυτό εδώ που καβαλάει ταυτάκι. Δεν ξέρω, για γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αυτό που καβαλάει ταυτάκι σας ενοχλεί? Ωραία. Και μου έλεγε λοιπόν ο Παναγιώτης, κάτσε να σε κουρέψω πριν φύγουμε, πριν κλείσουμε το κομμωτήριο. Κάτσε να σε κουρέψω. Του λέω, έλα, Παναγιώτη, μόλις ανοίξουμε. Ωραία. Παναγιώτη, τι να σου πω, μια δημόσια συγγνώμη γι' αυτό, δεν θα το ξανακάνω. Εκτιμώ κι εγώ, όπως και όλοι οι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται, ωραία, την αξία του κουρέματος. Με την πρώτη ευκαιρία λοιπόν, μόλις μου λες, κάτσε να σε κουρέψω, θα κάθομαι αμέσως. Στο υπόσχομαι. Νοείται ότι δεν θα κάνω τη διαδικασία στο στούντιο, γιατί θα τα κάνω λίγο μαντάρα εδώ. Ωραία. Εδώ είναι που κάνουμε μαλλιά κανονικά, αλλά επειδή υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα να τα κάνω, να τα γεμίσω τρίχες και τα λοιπά, επειδή είναι κοντά τα μαλλιά μου, θα πάω στο μπάνιο από εκεί που ξεκίνησα να σας κάνω και το βλογκάκι. Συγχωρήστε με για ήχους και φωτισμούς και τα λοιπά, okay, δεν είναι στούντιο, μπάνιο, είναι ένα μπάνιο, είναι με ένα iPhone τραβάω, τι να σας πω. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα βασικά. Καταρχάς, εάν δεν είστε επαγγελματίας, μην το επιχειρήσετε. Εγώ έχω μια σχετική εμπειρία σαν επαγγελματίας, κάτι ξέρω να κάνω. Από την άλλη, ωραία, ο κάθε ένας ο οποίος θα επιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο, απλά, πώς να το πω, ρισκάρει, ωραία, το να κυκλοφορεί σαν καρνάβαλος. Θα μου πεις, εντάξει, okay, γιατί δεν μπορεί να δει όλες τις γωνίες μόνος του κτλ. Και εγώ, παιδιά, λίγο κουτούρου θα το πάω. Δεν το κάνω συχνά, γιατί δεν χρειάζεται. Τώρα λοιπόν που χρειάζεται, αποφάσισα να το κάνω και με τη δική σας παρότρινση. Οπότε, don't try this at home. Μην το δοκιμάσετε αυτό στο σπίτι. Για πολλούς λόγους. Ξεκινάω λοιπόν με το βασικό κομμάτι. Ένα. Λουστείτε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, το λέω και σε όλα μου τα βίντεο, παιδιά, λουστείτε. Ωραία. Έχω επιλέξει το Kerastase Specific Ben Vital Dermocalm, αγαπημένος κωδικός, για μένα αγαπημένο προϊόν, γιατί εκτός ότι έχει ένα εκπληκτικό άρωμα, εντάξει είναι σφραγισμένο, τώρα θα το ανοίξω, είναι το δωράκι μου πριν κλείσουμε για καραντίνα. Αχ, μυρίστε. Τελειώ. Λοιπόν, αγαπημένος κωδικός λοιπόν για μένα, γιατί μου καλμάρει το δέρμα, μου εξορροπεί το δέρμα και επειδή έχω ευαίσθητο δέρμα, με βοηθάει πάρα πολύ το να έχω ωραία μαλλιά. Ξεκινάμε λοιπόν με λούσιμο. Έχω επιλέξει να φοράω ένα hood, το οποίο είναι μεγάλο, μήπως μου μαζέψει λίγο τις τρίχες, ωραία. Ανέκαθεν η Super Dry έβγαζε τα καλύτερα hoods για κούρεμα, οπότε αν έχετε και εσείς ένα Super Dry, φορέστε το. Λοιπόν, κατέβασα λίγο την κάμερα για να έχω και εγώ λίγο χώρο στον καθρέφτη. Το ξέρω ότι είναι λίγο άβολο γιατί δεν μπορώ να σας βλέπω, αλλά τουλάχιστον να βγει το βίντεο και να δείτε πάνω κάτω τη διαδικασία. Ξεκινάμε λοιπόν με βασικά εργαλεία. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάρω τη μηχανή μου από το κομμωτήριο, τη Wall που δουλεύω, την Daper, οπότε έχω μία ρετρό Panasonic, μία μηχανή λοιπόν η οποία είναι, την έχω κυρίως για γένεια, την οποία χρησιμοποιώ, και ένα τριμεράκι, ένα Wall Barrett, το οποίο είναι top από τα κορυφαία τριμεράκια που υπάρχουν στην αγορά. Βασικά εργαλεία λοιπόν, χτένες κουρέματος, μία μεγάλη US Park και για γνώστες, δεν δείχνω το τσαντάκι, αλλά εδώ καταλαβαίνετε τι έχει και είναι My Precious, πάμε να το δείξουμε. Αυτά εδώ. Ψαλίδια κοπής, ψαλίδια φυλαρίσματος, μικρά, μεγάλα, εξάρια, εφτάρια, πενταμισάρια. Κάθε κομωτής και κάθε μπάρμπερ ο οποίος βλέπει αυτή εδώ τη θήκη ξέρει ότι είναι ένα δεκαρικάκι στο νερό και δεν εννοώ 10 ευρώ. Ωραία. Άρα μιλάμε για επαγγελματικά εργαλεία. Και το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι αυτό εδώ. Το χικάρι. Ο Γιάννης με καταλαβαίνει και όσοι έχετε το συλλεκτικό το χικάρι με νιώθετε απόλυτα. Οπότε με αυτά τα εργαλεία θα δουλέψουμε. Ας βγει μακρύ το vlog, δεν πειράζει, ας δείξουμε τη διαδικασία όσο μπορούμε καλύτερα. Παρατηρώ ότι δεν έχω φέρει καν χτένα σβησίματος. Δώστε μου μισό λεπτό να δω αν έχω φέρει χτένα σβησίματος. Το πρώτο βήμα της αποτυχίας είναι εξασφαλισμένο, δεν έχω καν χτένα σβησίματος, τέλεια.
που σημαίνει ότι βρήκα εδώ κάποιες από την Esquire Grooming, κάποιες χτένες που μου είχαν στείλει. Θα επιχειρήσω με αυτές, αλλά δεν υπόσχομαι πολλά πράγματα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, επιλέγουμε μια χτελούλα. Λουστείτε, έτσι, τα είπαμε αυτά. Χτενίσουμε λίγο τα μαλάκια. Μαλάκια. Τώρα θα με ακούει ο Σκλαβενίτης, ο Κωνσταντίνος, και θα λέει τι μαλάκια, βρε, καμβάς είπαμε. Και θα έχει δίκιο. Κωνσταντίνε, τα φιλιά μου. Όχι μαλάκια, ναι, τα μαλλιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια μεγάλη σκάλα, για να μην ρισκάρω πάρα πολύ. Ξαναλέω, μην το δοκιμάσετε σπίτι. Να δούμε λοιπόν ότι σίγουρα θα πάμε σε πιο κοντό. Ξεκινάμε λοιπόν με μια μεγάλη σκάλα. Επίσης δεν έχω τα καθρέφτη για τα πίσω. Οπότε ό,τι κάνουμε παιδιά στα τυφλά. Καραντίνα είμαστε εξάλλου. Όχι, πάμε πιο κοντό. Οπότε να έχετε υπομονή. Είδατε κουκουλίτσα που μαζεύει το μαλλί μέσα. Μεγάλη τα πλαϊνά, καλά τα κάνεις. Στα πίσω να είσαι εδώ. Και στα πάνω. Εν τω μεταξύ, δεν είναι να πεις ότι ξέρει και κάποιος να κουρεύει εδώ που είμαι στην καραντίνα. Έλα πω ότι θα με αναλάβει κάποιος να με κάνει. Οπότε βάζω παιδιά το χέρι μου σαν οδηγό. Αλλά ούτε καθρέφτη, ούτε χτένα βυσίματος, τίποτα, έτσι. Και ο Θεός μαζί μας. Πάντως από όσους θα το επιχειρήσουν στο σπίτι, παίζει να είμαι και ο καλύτερα κουρεμένος, έτσι. Δεν μιλάω για συναδέλφους. Ήδη η τρίχα αρχίζει και με τρώει τρελά. Στο τέλος έχω αφήσει το τελευταίο εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, το οποίο θα κάνει και τη διαφορά στο κούρεμά μας, να ξέρετε. Το οποίο θα σας διασφαλίσει το αν θα παραμείνετε σπίτι ή όχι. Παίρνω λοιπόν τώρα την πιο μεγάλη σκάλα και αρχίζω και ανεβάζω, κατεβάζω, να σβήσω όσο καλύτερα. Καλά δεν έχω τέλος βυσίματος εδώ, όσο καλύτερα γίνεται. Κάτι τέτοιες στιγμές, για εμάς τους κομμωτές, καταλαβαίνω το πόσο ωραία αισθάνεται ο πελάτης που είχε εμάς και τον περιποιούμαστε και δεν χρειάζεται να κάνει όλη αυτή την αηδία που κάνω εγώ τώρα και να κάνει τον μπάνιο του χάλια και να τον τρώνει τρίχες. Τώρα θα μου πεις μεγάλη μπέρτα δεν είχες. Όχι, δεν είχα παιδιά, γιατί αποκλείστηκα όπως και εσείς σε καραντίνα στο σπίτι και πάλι καλά που έχω αυτά. Ηρωνία. Και τώρα θα γυρίσει ο κακοπροέδρος και θα μου πει: ωραία, μπες στο economics.gr και παρήγγειλε μια μπέρτα. Εδώ έχετε δίκιο. Απλά δεν προλαβαίνω τώρα. Πώς το βλέπετε που πετύχει το κούρεμα? Καλό. Θα μου πεις, δείξε μας τα πίσω για να σου πούμε αν είναι καλό. Καθίστε να σας πω για τα πίσω, τώρα να δω αν θα γίνουμε πολύ ρόμπα στους συναδέλφους ή όχι.
Κάτι έχει ξεφύγει εδώ πάνω. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω, εσείς βλέπετε. Για πείτε μου. Είναι καλά. Ή έχω αφήσει απέραστα σημεία. Λοιπόν, συνεχίζω. Επικίνδυνες αποστολές, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε να φτιάξουμε γραμμές. Παίρνουμε τριμεράκι, wall. Καλά, μην μου πείτε τώρα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι έχουν απολυμανθεί τα εργαλεία. Τα οποία βέβαια είναι γιατί είναι αποχωρήσει από το κομμωτήριο. Οπότε δεν υπήρχε το βίντεο σήμερα να κάνω έτσι, αλλά τώρα τι να σας δείχνω. Μου βάζω σπρέι και να μου λέτε μεγάλα βίντεο. Μου λέτε πάντα. Φαβορή του λέω. Το παράδοξο με τη φαβορή, τα ξέρετε ποιο είναι. Για να ακούτε εδώ οι άντρες που μας παρακολουθείτε. Γιατί πάντα συσσαγωγικά τσακώνεστε με τον κομμωτή σας. Πάμε πάντα να φτιάξουμε τη φαβορίτα βάση αυτιού. Δεν ξέρω αν με βλέπετε. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε φαβορίτα βάση αυτιού. Και δεν υπολογίζει κανείς ότι το ένα αυτή είναι πιο ψηλά από το άλλο. Οπότε η φαβορίτα, παιδιά, με το μάτι, όχι με το αυτή. Εν τω μεταξύ, ο κομμωτής θα τη φτιάξει ίσια τη φαβορίτα και μετά θα πάει ο εκάστοτε καταναλωτής και θα την φτιάξει όπως θέλει ο ίδιος στο σπίτι. Γιατί πολύ απλά. Αλλιώς θα μετράει ο κομμωτής και αλλιώς θα μετράει ο καταναλωτής. Οπότε όταν μπείτε στη διαδικασία, μου λείπει και μια σκάλα, τέλεια. Όταν μπείτε λοιπόν στη διαδικασία να σας πει ο κομμωτής σας ότι είναι εντάξει φαβορίτα εκεί και σας αρέσει το μήκος, μην μπείτε στη διαδικασία να το διαχειριστείτε. Ναι, οκ, μια χαρά είναι, αφού μετά θα το αλλάξετε εσείς σπίτι. Συνάδελφοι μου, πείτε ότι δεν σας έχει συμβεί. Είναι επαγγελματίες. Παίζει να κυκλοφορήσω κιόλας. Δηλαδή, παίζει να στείλω και υπάρχει κατηγορία 7 στο 13.033 ή όχι. Και καλά, μόλις κουρεύτηκα και θέλω να βγω να δείξω το κούρεμά μου. Δεν πρέπει να υπάρχει. Έβλεπα στο Facebook ένα ωραίο παιδιά post προχθές. Το οποίο λέγει ότι όταν βγαίνεις λίγο από το κομματήριο ουσιαστικά είσαι έτσι, αλλά αισθάνεσαι super. Το αισθάνεσαι super σημαίνει ότι το έδειχνε σε βίντεο μάλιστα και γέλασα πάρα πολύ. Το έδειχνε σε post, στο post ουσιαστικά και γέλασα πάρα πολύ. Και καλά ρε παιδί μου ότι αισθάνεσαι ξέρω εγώ 10 μέτρα πιο ψηλός, κάπως έτσι. 10 βαθμούς πιο όμορφος και τέτοια. Και δεν είναι άδικο. Δεν ξέρω η δική ψυχολογία τώρα στην καραντίνα πώς είναι. Γράψτε μου κατά στα σχόλια. Εγώ παιδιά μπορώ να πω ότι με αυτό που κάνω τώρα ψιλοανεβαίνει η διάθεσή μου. Μ' αρέσει δηλαδή που με βλέπω λίγο πιο περιποιημένο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, το είπα και στο live χτες, να κάνετε πράγματα τα οποία σας κάνουν να αισθάνεστε χαρούμενοι και πράγματα τα οποία σας κάνουν να αισθάνεστε να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας όσο καιρό θα είστε μέσα, να φιλοσοφήσετε και λίγο διαφορετικά τη ζωή. Να δείτε ποια είναι τα ουσιαστικά πράγματα, να δώσετε αξία στα ουσιαστικά πράγματα και πιστέψτε με, η ψυχική ανάταση η οποία λαμβάνουμε μέσα από την προσωπική μας ευεξία, είτε αυτό λέγεται γυμναστική για αυτούς που το επιλέγουν, γιατί εγώ δεν το επιλέγω, είτε αυτό λέγεται προσωπική περιποίηση, μποτέ, τα νύχια σας, τα μαλλιά σας, το κούρεμά σας κτλ. Πιστέψτε με ότι μπορεί να σας... Να ανεβάσω λίγο πιο πάνω την κάμερα. Ωραία, και θα επιχειρήσω να βλέπω λίγο το κούρεμά μου από εδώ. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Είναι καλό. Πάμε λοιπόν στο hard trick τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε βασικά πραγματάκια. Υπόψη ότι έχω μεγάλη δυσκολία γιατί βλέπω από κινητό. Δεν βλέπω καν, όχι. Δεν βλέπω καν, δεν μπορώ να δω από εδώ, όχι. Όχι, δεν μπορώ να δω. Δεν θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Just a trim στο επάνω μέρος. Απλά να αισθανθώ λίγο ότι έκανα κάτι, ότι άλλαξα κάτι. Και βάσει το πάω με τη φορά του κεφαλιού αυτή τη στιγμή. Θα τσεκάρω λίγο εδώ, να δω αν έχουμε κάποια σημεία. Ωραία, έρχομαι λίγο στο πλάι και γυρνάω λίγο εκεί. Την κάμερα, συγχωρέστε με γι' αυτό. Α, τέλεια, εκεί είναι καλύτερα. Για να κοιτάω μέσα από το κινητό. Τώρα, ό,τι πιάνει, παιδιά, ό,τι βλέπει πεθερά, έτσι. Συνάδελφοι, μην αξιολογήσετε επαγγελματικά από αυτό. Κουρεύω πολύ καλύτερα.
Έχω και πάρα πολλές πιθανότητες να φάω το χέρι μου με αυτό το γυκάρι, γιατί είναι καινούριο και δεν αισθάνομαι καν την κόψη του. Οπότε αν δείτε και καμιά φλέβα να πετάει άμα και τα λοιπά, να τσιπητάει που λέγανε στο χωριό μου, ωραία, μην εντυπωσιαστείτε. Καλά. Αυτό λοιπόν το βίντεο, αυτό το βλογκάκι μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα δείγμα αυτοικανοποίησης. Δηλαδή δεν έχεις με τι να ικανοποιηθείς μεγάλο, οπότε κουρέψου. Μόνος σου. Δεν, ξαναλέω, μην τα κάνετε σπίτι αυτά, έτσι. Εμείς έχουμε επαγγελματική εμπειρία. Μην φανταστείτε ότι αυτό που κάνω είναι εύκολο και πάτε και μου το κάνετε και μόνοι σας και γελάνε και οι πέτρες. Τώρα από εδώ πώς θα πιάσω να σβήσω. Για να δούμε. Γυρίσουμε από εδώ. Ωραία, καλύτερα. Εδώ δεν μπορώ να πιάσω. Δεν έχω φέρει, ρε παιδιά, μία σβησίματος, έτσι ο Θεός. Όχι, δεν μπορώ καν. Δεν έχω φέρει μία χθένα βαφής μία σβησίματος. Τυπικά πράγματα. Οπότε τι να κάνουμε, να κάνουμε κανένα point cut. Να το αραιώσουμε λίγο, να αραιώσουμε λίγο πυκνότητα. Ωραία, κάνουμε κανένα point cut. Έτσι να γίνει λίγο πιο funky, που λέει ο Κωνσταντίνος, σκλαβενίτης. Να γίνει λίγο πιο funky. Τώρα Κωνσταντίνε, καλά, με αξιολογείτε, ξαναλέω για το κούρεμα, όσα βλέπει πεθαρά. Και μου φαίνεται ότι πρέπει να κάνω challenge, να βάλω και άλλους συναδέλφους να δείχνουν το πώς κουρεύονται. Βέβαια με τα σωστά εργαλεία, έτσι, γιατί εγώ δεν έχω βυσίματος και τα λοιπά. Self-haircut challenge. Και μετά θα έρχεστε όλοι να σας διορθώνουμε στο κομμωτήριο με το καλό, μόλις ανοίξουμε. Λοιπόν, το vlog θα είναι μακρύ, αλλά πιστεύω ότι πήρατε μία γεύση. Τυπικά, να αναφέρω το point cut που κάνω τώρα. Ο λόγος που το κάνω είναι για να μην έχει χοντροκομμένο τελείωμα, θα κάνω και ένα ψηλό αραιωματάκι μετά για να φύγει λίγο πυκνότητα, να γίνει λίγο πιο ανάλαφρο, να αναπνέει λίγο καλύτερα το δέρμα μου, γιατί δεν την παλεύω και το βλέπω πάρα πολύ λογικό σε καμία 15 μέρες να πω ότι δεν την παλεύω και να πάρω τη μηχανή και να τα πάρω όλα. Η μόνη πιο κοντά σε σβησίματος που έχω, παιδιά, είναι αυτή εδώ, η οποία δεν κάνει, γιατί κοιτάξτε πόσες χαμηλότητες έχει, πόσο χοντρή είναι. Οπότε θα επιχειρήσω να κάνω αυτό που με ενοχλεί πάντα. Ωραία. Θα κάνω ένα self-trimming. Και πάμε τώρα στη διαδικασία του gardening. Όχι. Εδώ δεν έχω. Εδώ ίσως. Ναι. Λοιπόν, σε επίπεδο ψυχικής ανάτασης, πιστεύω ότι είμαι λίγο καλύτερα, ωραία. Τι αισθάνομαι ότι μπορώ να κυκλοφορήσω λίγο καλύτερα. Σε κάνω εδώ και τα πίσω μου, εντάξει. Ωραία. Οπότε, πάμε να δουλέψουμε ένα channel cutting. Ξαναλέω, μην τα δοκιμάζετε σπίτι αυτά. Ωραία. Δεν είναι για όλα για όλους, παιδιά. Οπότε, Βενετία Καραμαγκάλη, που με προκάλεσε σε αυτό το βίντεο και μου είπες να κουρευτώ, βλέπεις τώρα ότι... την παλεύω, δεν την παλεύω. Είναι συνάδελφος η Βενετία, η οποία λέει ο άντρας της, μας έλεγε χθες στο live, τον παρακαλούσε να κάτσει να τον κουρέψει και εκείνος έλεγε όχι. Και τώρα την παρακαλάει εκείνος και εκείνη του λέει όχι. Και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, να μάθει την αξία της Βενετίας.
Συμπαθητικό. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Αυτό ήτανε. Just a trim ήτανε στα επάνω, απλά για να πάρουμε τα πολλά. Κορυφούλες δεν πειράζουμε ιδιαίτερα. Το πίσω εδώ ξέρω για πείτε μου, δεν έχω κάνει ούτε γραμμές ούτε τίποτα εδώ. Ούτως ή άλλως και πολύ λίγα τα μαλλιά μου. Πολύ αραιά. Να τσεκάρω λίγο πλαϊνά εδώ. Καθαρά. Και εδώ το ίδιο. Λίγο αυτάκια να κάνω. Πάντα αυτάκια. Και πάντα φλιδάκια. Και περνάμε στο styling. Παιδιά, όσοι είστε άντρες, μη φοβάστε να κάνετε αυτό που κάνω. Μια χτενούλα, ένα τριμεράκι και κοντίνεται λίγο το φρυδάκι, δηλαδή να ξέρετε ότι το προεδρικό φρύδι έχει φύγει από την τάση εδώ και 20 χρόνια, έτσι. Οπότε δεν είναι κακό να έχουμε λίγο περιποιημένο φρυδάκι. Δεν σας λέω να πιάσετε τσιμπιδάκι και να το βγάλετε, αν δεν το θέλετε, εγώ δεν το κάνω, μ' αρέσει το πιο φυσικό, αλλά τουλάχιστον αφαιρέστε λίγο το πάχος, ok. Πάμε για styling. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τι επιλέγω να βάλω. Έχω επιλέξει από Esquire Glooming, είναι αυτή εδώ η Esquire, σας το έχω δείξει ξανά, το Depo Made. Έχει ένα απίστευτα φρέσκο, δείτε την υφή, ένα απίστευτα φρέσκο, είναι πομάδα έτσι, ένα απίστευτα φρέσκο άρωμα. Δείτε λίγο και το texture το οποίο δίνει. Οπότε θέλει λίγο κίνηση, τρίψιμο στα χέρια, έρχεται σε εινόδη υφή κτλ. Θέλω να σας δείξω στο τέλος το λόγο, το τελευταίο εργαλείο που σας είχα τάξει, το θυμάστε? Το τελευταίο εργαλείο που σας είχα τάξει, το τελευταίο εργαλείο είναι πολύ κρίσιμο για να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει ομαλή οικογενειακή ζωή στο σπίτι. Θα σας πω σε λίγο γιατί. Γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο αν κάνετε το λάθος και δεν το χρησιμοποιήσετε, ωραία, παίζει να στείλετε το, στο 13033 το μήνυμα 7, το οποίο θα σας πω σε λίγο επίσης ποιο είναι το μήνυμα 7. Ωραία, θα στο μένω λεπτό να πλύνω τα χέρια μου και έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το κούρεμά μας, αυτό είναι το στυλ το οποίο έχω φτιάξει, έχω πλύνει και τα χέρια μου, δεν ξέρω, για πείτε μου αν σας αρέσει, κάτσε να κλείσω λίγο εδώ, να μου πείτε αν είναι ok, πώς το βλέπετε, για homemade δουλειά. Θεωρώ ότι είναι συμπαθητικό, έτσι. Handmade haircut. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι θα χρειαστούμε, λοιπόν. Επειδή, λοιπόν, έχετε πάρα πολλές πιθανότητες στο μπάνιο σας να γίνει κάπως έτσι, και αυτό γιατί μου λέτε πολύ, να βλέπετε, πολλοί μπορεί να πούνε, μα καλά ρε παιδί, μουσικά τα μαλλιά που σε ενοχλούσαν. Ναι, ρε παιδιά, αυτά τον άντρα τον ενοχλούν. Ωραία. Θέλω να πω, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ότι αν θέλετε να χάσουμε το δοκιμάστε σπίτι, έτσι τα είπαμε αυτά, και να ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος σας σύμμαχος σε αυτό για να έχετε μια ασφαλή οικογενειακή ζωή είναι αυτό εδώ, παιδιά. Είναι αυτό εδώ. Ωραία. Που λέγεται Siemens, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να είναι έξω, έξω από το μπάνιο. Βλέπετε εδώ και τη σκουπά. Είναι έξω από το μπάνιο να μαζέψει όλα αυτά. Ωραία. Έχετε λοιπόν να ξέρετε ότι σε περίπτωση που κάνετε το ίδιο κούρεμα με μένα και δεν έχετε φροντίσει να χρησιμοποιήσετε την ανάλογη, να έχετε δίπλα στην ηλεκτρική σκούπα, έχετε πάρα πολλές πιθανότητες να στείλετε νούμερο 7 στο 13033, όπου το νούμερο 7 τι είναι, ωραία, είναι το ότι με έδιωξε η γυναίκα μου από το σπίτι γιατί έκανα το μπάνιο χάλια με μαλλιά. Λοιπόν, γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις δικές σας εντυπώσεις, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, ελπίζω να είστε καλά, ψιλοχαβαλέ το βιντεάκι αυτό, αλλά ας το κάνουμε και λίγο διαφορετικά. Ελπίζω να σας αρέσει, έτσι. Γράψτε μου εντυπώσεις, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που κουρέστηκα, ετοιμάστηκα, ντύθηκα και περιμένουμε με πολύ μεγάλη προσμονή, ωραία, να πάω το σκύλο
βόλτα. Ωραία. Οπότε περιμένω εντυπώσεις από το σκύλο. Καραντίνα, μέρα 11η. Φιλιά.